Ένα ακόμη άκρο σημαντικό project από σχολείο του Βόλου, κάτι που καταδεικνύει ότι οι μαθητές, οι μαθήτριες σε αγαστή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς έχουν να επιδείξουν συναρπαστικές κατασκευές και ότι υπάρχουν φωτεινά μυαλά. Ο τηλεοπτικός φακάς του Άστρα βρέθηκε λοιπόν στο 9ο Γυμνάσιο Βόλου, εκεί όπου η διευθύντρια κυρία Χατζηκυριάκου, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους καθηγητές και τους πρωταγωνιστές, που δεν είναι άλλοι από τους μαθητές και τις μαθήτριες, έδωσαν στίγμα για το υποκατασκευή μοντέλο φόρμουλας που ετοιμάζουν και μάλιστα πρόκειται να πάρουν μέρος σε διαγωνισμό στο εξωτερικό. Σχεδιάζουμε ένα μονοθέσιο συγκεκριμένων διαστάσεων. Εδώ κατασκευάσουμε μία φόρμουλα πραγματική όπως ξέρουμε που βλέπουμε στους αγώνες, αλλά ένα μικρό αμαξίδιο φανταστείτε, το οποίο θα τρέξει σε μία ειδική πίστα, ειδικά διαμορφωμένη, για να μπορεί να κινηθεί. Η σχεδίαση πραγματοποιείται μέσω κάποιων ειδικών προγραμμάτων του υπολογιστή. Εφόσον γίνει η σχεδίαση και ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, μετά με τη βοήθεια μερικών μηχανημάτων όπως ο 3D εκτυπωτής, κατασκευάζουμε με συγκεκριμένα υλικά το μονοθέσιο και στη συνέχεια κατεβαίνουμε στους αγώνες. Η συμμετοχή μας στο διαγωνισμό μας έχει ωφελήσει όλους μας θετικά. Έχουμε αποκομίσει πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα πάνω στη φυσική, στη μηχανική, στη τεχνολογία και στις νέες τεχνολογίες. Θα πάμε στο Silverstone στην Αγγλία. 9 με 15 Ιουλίου έχει βγει το πρόγραμμα και θα εκπροσωπήσουμε το Βόλο, ένα δημόσιο γυμνάσιο, και είμαστε το μοναδικό και στη Θεσσαλία και στην Ελλάδα που θα εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα στο παγκόσμιο της Φόρμουλα 1. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, ευχαριστημένοι, περήφανοι θα έλεγα για αυτά τα παιδιά που βρίσκονται πίσω σας. Δημιουργήσαμε μια ομάδα, ξεκινήσαμε δειλά-δειλά πριν από 2 χρόνια περίπου, κάνοντας έτσι μια αρχική συζήτηση. Και φτάσαμε να πάμε στο παγκόσμιο, στην Αγγλία. Φαντάζεστε ότι θα είναι όλη αφρόκρεμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η Φόρμουλα είναι μια πολύπλοκη δράση. Δεν είναι μόνο η κατασκευή ενός αυτοκινήτου, είναι και η προώθησή του. Εμείς, γενικά, σαν σχολείο, προσπαθούμε τα παιδιά να τα δίνουμε διεξόδους σε διάφορα. Τώρα, κάποιοι που θέλουν να ασχοληθούν με επιστήμες, με τεχνολογία, μπορούν να ασχοληθούν εδώ. Με θεατρικά, κάνουμε κάθε χρόνο θεατρικό. Έχουμε τον κήπο για όσους τους αρέσει η οικολογία. Νομίζω ότι το σχολείο αυτό είναι ο ρόλος του. Πέρα από τη μάθηση, να παρέχει δυνατότητα στα παιδιά πολύπλευρης ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους. Η όλη προσπάθεια καταδεικνύει ότι τα μυαλά δεν υπάρχουν μόνο στα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και στα ελληνικά σχολεία. Κάτι το οποίο είναι ελπιδοφόρο για το μέλλον, την περίοδο της κρίσης για την Ελλάδα.